Έχουν ζητηθεί 775 άνδρες για τις δυνάμεις της Frontex, εκ των οποίων οι 600 περίπου θα διατίθονται στην Ελλάδα, και μέχρι στιγμής, τώρα που μιλάμε, 10 Δεκεμβρίου, έχει 447. Πριν από ένα μήνα ήταν υποδιπλάσιο το νούμερο. Δηλαδή, από το καλοκαίρι που έχει προκύψει το προσφυγικό κύμα, αυτή η θύελα που κατέλαβε εξαπίνη στην Ευρώπη, η Ελλάδα διαρκώς ζητάει. Άνδρες Frontex δεν έρχονται, μηχανήματα Eurodac δεν έρχονται. Αναφέρεται για 300 μηχανήματα. Πού το βρήκατε αυτό? Ποιος απατεώνας Βαποράκι γράφει τέτοια πράγματα? Ξέρετε πόσα μηχανήματα έχει η Ελλάδα? 70. Έχουμε ζητήσει 100. Δεν ήρθαν ποτέ. Έχουμε παραγγείλει 90, τα οποία δεν παραδίδονται, δεν τα ψωνίζει το πλαίσιο. Υπάρχει ένας Αμερικανός κατασκευαστής, παραγγέλνει και στα παραδίδει. Μας βοήθησε τελευταία στιγμή πριν 2 εβδομάδες η Γερμανία και έστειλε 15 εκ του αποθέματός της. Θα σας δώσω όλα τα στοιχεία. Δεν υπήρξε ποτέ προσφορά ανδρών και μηχανημάτων από την Frontex τα οποία τα ερνήθη η Ελλάδα. Υπήρξε το ακριβώς αντίθετο. Και όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας. Πλήρης διαφάνεια. Ζητάμε και δεν δίδουν. Μιλάμε για πολιτική προστασία. Επισκέφθηκα εγώ ίδιος πριν 3 εβδομάδες τον Επίτροπο Στυλιανίδη, τον Επίτροπο Πολιτικής Προστασίας, να του πω τι μπορεί να κάνει να βοηθήσει την Ελλάδα. Μου είπε, μην περιμένετε πολλά πράγματα. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρώπης στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά των κρατών μελών και αφορά κυρίως βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες, προς χώρες του τρίτου κόσμου. Η βοήθεια που στείλαμε στις πλημμύρες στη Σλοβενία, Φερρυππίν, ήταν 5.000 κουβέρτες. Κάναμε μια καταγραφή, ζητήσαμε ενεργοποίηση του έκτακτου μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Έχω ακριβώς τη λίστα τι ζητάμε. Ζητάμε ασθενοφόρα, λεωφορεία, θερμάστρες, αντλίες, γεννήτριες. Πότε δεν ζητήσατε? Πριν μια εβδομάδα. Όταν κάναμε καταγραφή. Δηλαδή, καταρχάς μην διακόπτετε, γιατί σας λέω μια ολόκληρη αφήγηση και μην διακόπτετε με πράγματα τα οποία αντιστοιχούν σε πότε τα ζητήσαμε. Συγγνώμη. Να σας πω. Σας είπα κάτι εκτός ροής παραπληροφόρησης. Σας λέω ότι επισκέφθηκα ο ίδιος τον Επίτροπο και μου είπε μην κάνετε καν τον κόπο, δεν έχουμε τίποτα και δεν θα λάβετε τίποτα. Στείλαμε 500 παιδικά παλτουδάκια και 200 κουβέρτες. Εσείς νομίζετε ότι με 710.000 που πέρασαν την Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε από 5 έως 8 καθημερινώς η ανύπαρκτη βοήθεια του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας θα αντιστοιχούσε? Το καλοκαίρι συζητήθηκε η ανάπτυξη Rabbit στο Αιγαίο. Μας είπε η Frontex ότι μη ζητήσετε, δεν έχουμε δυνατότητα να σας εξυπηρετήσουμε. Ζητήσαμε την ενεργοποίηση Rabbit στο Αιγαίο τώρα. Ξέρετε τι λέει η Frontex? Αν στείλουμε Rabbit, θα καταργηθεί η συμμετοχή μας στην επιχείρηση Ποσειδών. Στη θαλάσσια επιχείρηση, στη λιμενική επιχείρηση. Από την οποία έχουν ζητηθεί 36 σκάφη και έχουν διατεθεί 8. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρία Μπακογιάννη. Πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρώπη τα ρέστα. Διαρκώς ζητάμε, διαρκώς ετούμεθα και διαρκώς παίρνουμε ένα πολλοστιμόριο από αυτά. Και κάποια στιγμή βρεθήκαμε και στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Εμείς που κάναμε 90.000 διασώσεις σε 2.100 περιστατικά. Το Νοέμβριο μόνο, σας λέω, ότι από τους 54.000... Εντάξει, έχετε και δευτερολογία, κύριε. Με αυτό και τελειώνω για τη δευτερολογία. Από τους 54.000 που κατεγράφησαν στην Ευρώπη, οι 50.000 έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δουλεύει όσο μπορεί με τις αδυναμίες της. Είναι μια χώρα που πολύ καλά γνωρίζετε βρίσκεται στον 6ο χρόνο ύφεσης και σε δημοσιονομική καταστολή. Ό,τι μπορεί κάνει. Δεν κάνουμε όσα μπορούμε. Μπορεί να κάναμε και περισσότερα. Αλλά σίγουρα κάνουμε περισσότερα από ό,τι έχει κάνει οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος. Μόνο η Γερμανία έχει ανταποκριθεί στο προσφυγικό κύμα. Και η μικρή Ελλάδα. Στη διάθεσή σας για τη δευτερολογία.